Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Τσίπρας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είχα μία αμυδρά ελπίδα ότι θα ήταν θαραλέος ο κ. Μητσοτάκης να έρθει σήμερα στη συζήτηση στη Βουλή στο νομοσχέδιο αυτό. Από ό,τι φαίνεται επιλέγει πιο ασφαλείς επιλογές. Θα έχω τη δυνατότητα αύριο να συνομιλήσω μαζί του για το πανεπιστημιακό άσυλο. Αυτό εννοώ πιο ασφαλείς επιλογές, διότι εκεί ίσως να μπορεί ακόμα να καταστροφολογεί επί αόριστων δεδομένων όμως, διότι στην οικονομία η καταστροφολογία μάλλον τελείωσε. Και αναρωτιόμουν, καθώς ερχόμουν να τοποθετηθώ σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία, μια μέρα μετά την κατάθεση ενός προϋπολογισμού τομή στην τελευταία οκταετία, που αποτυπώνει ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει αμφισβητηθεί εδώ και 2 χρόνια, δηλαδή ότι η οικονομία ανακάμπτει και βγαίνουμε από την πρωτοφανή αυτή μνημονιακή περιπέτεια που έζησε ο τόπος, αναρωτιόμουν ποιος θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτής της παρέμβασής μου απευθυνόμενος στα έδρανα των βουλευτών της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής, της Μίζωνος και της Ελλάσσονος. Και νομίζω ότι ο καλύτερος τίτλος θα μπορούσε να είναι το ερώτημα «Και τώρα τι θα απογίνεται χωρίς βαρβάρους?». Πάνε οι ελπίδες, χαθήκανε, απεδείχθησαν φρούδες και από τα μνημόνια βγήκαμε και τυπικά και ουσιαστικά και τις συντάξεις διασώζουμε και την ανεργία μειώνουμε και τις αδικίες αποκαθιστούμε και τα αναδρομικά δώσαμε, και όχι μόνο στους ενστόλους, αλλά και σε όλους όσοι υπέστησαν αδικίες, και τις ασφαλιστικές εισφορές μειώνουμε, και το κοινωνικό μέρισμα θα το ξαναδώσουμε εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη να δώσουμε, στους συμπολίτες μας που έχουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά και το κυριότερο, όλα τα μέτρα που εξήγηλα φέτος το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα τα υλοποιήσουμε ένα προς ένα. Και τι θα απογίνεται τώρα, λοιπόν, είναι το ερώτημα. Και βεβαίως ένα άλλο ερώτημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο οποίο θα ήθελα να με βοηθήσετε, είναι πού πήγε αυτό, αν το είδε κανείς, αυτό το περιβόητο 4ο μνημόνιο, το οποίο με στόμφο εξαγγείλατε ότι έρχεται εδώ και 1 χρόνο και ψάχνουμε να βρούμε. Ψάχνω κι εγώ να το βρω αυτό το 4ο μνημόνιο, όπως ψάχνω να βρω που πήγανε και αυτοί οι πηχαίοι τίτλοι στα μέσα ενημέρωσης, στις εφημερίδες που κατατρομοκρατούσαν επί 1 και πλέον χρόνο τους συνταξιούχους και όχι μόνο, ότι έρχεται θύελα, έρχεται τσουνάμι, έρχονται περικοπές και να οι πίνακες, οι αναλυτικοί πίνακες με τις μειώσεις των συντάξεων που θα δουν οι συνταξιούχοι, και να τα δημοσιεύματα και να οι εκπομπές. Θα πρέπει αυτός ο φίλος μου, ο κύριος Αυτιάς, να είχε περάσει πολύ δύσκολες μέρες να κάθεται σαν αριθμομηχανή να υπολογίζει πόσο χάνει ο καθένας και η καθεμιά από τους άμυρους τους συνταξιούχους. Τώρα τσιμουδιά. Τώρα κανείς δεν έρχεται να ξαναβγάλει αυτούς τους υπολογισμούς για να δείξει τι σώζεται στο εισόδημα αυτών των ανθρώπων. Όπως βεβαίως και κανένας δεν θα κάνει τον κόπο να καταθέσει, να βγάλει προς τα έξω τους πίνακες που θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτούς, που αφορούν στην ωφέλεια που θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τη διορθωτική παρέμβαση που κάνουμε σήμερα. Και βεβαίως μαζί με τα δημοσιεύματα χάθηκαν και εκείνες οι κορώνες, όχι όλες βέβαια, περί της ανάλγητης κυβέρνησης που φέρνει τα πιο σκληρά μέτρα. Φέρνουμε λοιπόν σήμερα ένα νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οποίο έρχεται να κάνει μια πολύ ουσιαστική διόρθωση, αλλά εγώ θα ήθελα να μην αναφερθώ μονάχα σε αυτή τη διόρθωση.
να αναφερθώ σε ένα, κατά την άποψή μου, κατόρθωμα που πετύχαμε κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Και αναφέρομαι στην μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία επικρίθηκε όσο καμία άλλη, χαρακτηρίστηκε ως καταστροφική, ως μια μεταρρύθμιση λεμιτόμος που ισοπεδώνει τα πάντα και ήταν όμως και είναι η αιτία που βρισκόμαστε σήμερα σε μια πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και ταυτόχρονα έχουμε καταφέρει να επιλύσει ένα γόρδιο δεσμό. Ένα γόρδιο δεσμό που ήταν μπροστά σε κάθε κυβέρνηση ως εφιάλτης, όχι τα χρόνια του Μνημονίου, φυσικά επιδεινώθηκε η κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστημα στα χρόνια του Μνημονίου, αλλά θα έλεγα ότι έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 90 αυτός ο εφιάλτης, που αφορά τη μη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Και λέω κατόρθωμα, διότι όχι μόνο παραλάβαμε ένα σύστημα ελληματικό που έβαζε μέσα το δημόσιο προϋπολογισμό και σήμερα είναι πλεονασματικό και χάρη σε αυτά τα πλεονάσματα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης σε μεγάλο βαθμό οφείλουμε σήμερα και τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία να πιάνει τους στόχους που τίθενται και με ασφάλεια να μπορούμε να μοιράζουμε και αυτό το κοινωνικό μέρισμα κάθε έτος, αλλά κυρίως διότι πετύχαμε την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα με έναν τρόπο δίκαιο που και με την τελευταία παρέμβαση που κάνουμε σήμερα, αν συγκρίνεις τις εισφορές σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους αλλά και τους μισθωτούς, στο σύνολο πλέον και όχι μόνο στο 85-88 περίπου της 100 που ήταν όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου, στο σύνολο πλέον θα είναι ευνοϊκότερες για τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους. Και αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Με το νομοσχέδιο λοιπόν που καλείται σήμερα να ψηφίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία, προχωράμε σε πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις για 250.000 περίπου μη μισθωτούς. Μειώνουμε τις εισφορές για κύρια σύνταξη κατά 33% για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Βελτιώνουμε το καθεστώς των εκτόσεων στις εισφορές για τους νέους επιστήμονες. Μειώνουμε στο ελάχιστο την εισφορά για εφάπαξ και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/17 για τους αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες, μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς. Και αυτή η δέσμη των παρεμβάσεων, των μέτρων, δεν είναι μια έκτακτη και εμβόλυμη ελάχιστη. Είναι ενταγμένη σε μια στρατηγική που έχουμε χαράξει και υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία 3 χρόνια. Επαναλαμβάνω με στόχο ένα υγιές, βιώσιμο και δίκαιο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Μια στρατηγική βεβαίως που πάει μαζί και με τη βασική μας στρατηγική, το βασικό μας στόχο που είναι η ανάκτηση της εργασίας στον τόπο μας. Κανείς δεν θα ξεχάσει τις μέρες του 2014 όπου η ανεργία είχε σκαρφαλώσει στο 27%, σήμερα με βάση τα επίσημα στοιχεία είναι στο 18,9%. Δηλαδή έχουμε μία μείωση 8%. Και βεβαίως δεν μπορεί κανείς να πάρει στα σοβαρά επιχειρήματα όταν έχουμε πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας στα 3,5 χρόνια που βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση και ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Όταν ακούμε λοιπόν επιχειρήματα που αντί να δουν τη μεγάλη εικόνα πιάνονται από όπου μπορούν να πιαστούν, σαν αυτό που άκουσα από τον προλαλήσαντα, σας άκουγα, μην νομίζετε δεν σας άκουγα, όπου είπατε ότι υπήρξε μεγάλη μείωση τον Οκτώβρη, βεβαίως, διότι είναι η εποχική εργασία. Δεν είδατε όμως την τεράστια αύξηση στο δεκάμηνο, την πρωτοφανή αύξηση απασχόλησης στο δεκάμηνο, σε όλο το προηγούμενο δεκάμηνο, που συμβάλλει βεβαίως σε αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά κατ' εμάς επιτεύγματα της μείωσης συνολικής ανεργίας κατά 8 μονάδες και των 300 και πλέον νέων θέσεων εργασίας. Βεβαίως βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να εφησυχάζουμε. Όχι. Παραμένει στο 18,9.
Και στόχος μας είναι να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Και στόχος μας είναι η εργασία, το ισοζύγιο μάλλον στην εργασία, να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τη μερική απασχόληση και τη σταθερή εργασία. Όμως δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, να ισχυριστεί ότι αυτά δεν είναι επιτεύγματα που αποδεικνύουν ότι η οικονομία ανακάμπτει και ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να ατενίζει το μέλλον και οι πολίτες να ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Έλεγα λοιπόν όμως ότι εδώ μιλάμε για ένα υγιές, βιώσιμο και δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα που βεβαίως για να είναι βιώσιμο και υγιές πρέπει να έχουμε αυτούς τους ρυθμούς μείωσης της ανεργίας που είχαμε την τελευταία τριετία και ακόμα περισσότερο. Το ζήτημα όμως είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίως τα χρόνια της μνημονιακής προσαρμογής, αλλά και πριν από τα χρόνια της μνημονιακής προσαρμογής, δεν θα ξεχάσουμε και τις άλλες απόπειρες που έγιναν, ανεπιτυχείς απόπειρες επίλυσης του, της επίλυτου προβλήματος βιωσιμότητας ασφαλιστικού συστήματος, την περίοδο Γιαννίτση και άλλων υπουργών. Το βασικό, αν θέλετε, επιχείρημα που έβγαινε από όλους όσοι παρουσιάζονταν ως μεταρρυθμιστές ήταν η ταύτιση της βιωσιμότητας, της έννοιας της βιωσιμότητας με την αδικία. Ήθελαν να μας πείσουν όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα αν αυτό δεν είναι άδικο για τους πολλούς. Εμείς λοιπόν κινηθήκαμε στον αντίποδα αυτής της λογικής. Και σε συνθήκες δύσκολες προχωρήσαμε σε μια μεγάλη δομική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Στήσαμε ξανά στα πόδια του το ασφαλιστικό σύστημα. Λιδωρήθηκε όσο κανένας άλλος υπουργός στα χρόνια τα δικά μας, ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος. Και στη συνέχεια βεβαίως προχωρήσαμε και στην μητέρα των μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό σύστημα, που είναι το ένα ταμείο, ο ενίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος αποτελούσε όραμα από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και έγινε, δυστυχώς θα λέγει κανείς, έγινε σε χρόνια πολύ μεγάλης πίεσης της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά έγινε από εμάς. Και μόλις στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τα ταμεία, το ταμείο μας, ο ΕΦΚΑ, κατέστη πλεονασματικός. Και από το 2015, θέλω να σας το παραθέσω αυτό το νούμερο, έως σήμερα, έχουμε πληρώσει 748.000 συνταξιοδοτικές παροχές, κύριες επικουρικές και εφάπαξ, συνολικού ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις μας είχαν αφήσει σχεδόν 400.000 εκκρεμείς συντάξεις. Εμείς δηλαδή εκαθαρίσαμε έναν διπλάσιο αριθμό συντάξεων τα προηγούμενα τρία χρόνια. Και βεβαίως έχουμε εκαθαρίσει αυτόν τον τεράστιο όγκο των εκκρεμών ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης και προχωρούμε και σε σημαντικές ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις που δίνουν το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για πρώτη φορά στους συνταξιούχους του τόπου μας από το 2010 και μετά. Αδιαφυσβήτητη απόδειξη το γεγονός ότι παρά τις Κασάνδρες, και θα επανέλθω λίγο αργότερα σε αυτό, σε ό,τι αφορά τις Κασάνδρες δηλαδή και τις κασανδρικές προβλέψεις, δεν θα εφαρμοστεί ένα αχρίαστο μέτρο και δημοσιονομικά, αλλά και σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, την δομή της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος και αναφέρομαι στην περικοπή των συντάξεων. Το κυριότερο όμως είναι, και θέλω να σου το πω αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον που εγώ το λέω στη Βουλή, δεν ξέρω αν η Υπουργός το είπε στην ομιλία της. Δεν είναι μόνο ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις, 1η-1η του 19, αλλά είναι και ότι 500.000 συνταξιούχοι, με βάση αυτόν τον κατά τα άλλα κατάπτυστο νόμο Κατρούγκαλου, από 1η-1η του 19 θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, αυξήσεις οι οποίες
παρά το γεγονός ότι θα είναι της τάξης των 20 ευρώ μηνιαίως, αλλά αυτό το 20άρικο, ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, για κάποιους συνταξιούχους, συμπολίτες μας, που μετράνε μέχρι και το τελευταίο ευρώ και που είδαν στα χρόνια σας οι συντάξεις τους να μειώνονται 40% και που έζησαν την αναξιοπρέπεια να μπορούν να πάρουν ένα δώρο τα Χριστούγεννα στα εγγόνια τους και που έζησαν την δρομοκρατία των μέσων ενημέρωσης και τη δική ότι θα περικοπούν οι συντάξεις τους ως 300 ευρώ την 1η-1η-19. Αυτό το 20άρικο της αύξησης είναι το κερασάκι στην τούρτα της δικής σας αναξιοπιστίας, αλλά είναι και η απόδειξη του πόσο σημαντικό είναι αυτόν τον τόπο να κυβερνά μια κυβέρνηση η οποία έχει έγνοια τον αδύναμο, έχει έγνοια τον συνταξιούχο και δίνει μάχη τόσο στην Ευρώπη όσο και εντός της χώρας προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικά του δικαιώματα και το δικό του δίκαιο. Αντί λοιπόν για μειώσεις, θα έχουμε αυξήσεις στις συντάξεις. Και αυτό διότι έχουμε μια μεταρρύθμιση που για πρώτη φορά στη δομή της, στη λογική της, συνέδεσε τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των μη μισθωτών με τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Κατήργησε δηλαδή το προηγούμενο καθεστώς των ασφαλιστικών κλάσεων που αύξανε αυθαίρετα το ύψος της εισφοράς αναλόγως με τα χρόνια που κάποιος ήταν στο επάγγελμα, χωρίς να υπολογίζει όμως τις πραγματικές δυνατότητες των ασφαλισμένων. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης ήταν από την αρχή ευνοϊκό για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων. Το είπα και πιο πριν. Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα στο δημόσιο λόγο, 1.250.000 ελεύθερων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, το 88% του συνόλου, μέχρι και σήμερα, πριν φέρουμε αυτή την θετική διόρθωση, πληρώνει λιγότερες εισφορές από αυτές που κατέβαλε πριν την ίδρυση και λειτουργία του ΕΦΚ. Υπήρχε όμως σε αυτή την αλλαγή, σε αυτή τη μεταρρύθμιση, και οφείλουμε να το παραδεχθούμε, το παραδεχτήκαμε από την πρώτη στιγμή, ένα μειονέκτημα, το οποίο αφορούσε αυτό το 12% και κυρίως αφορούσε αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι είχαν ένα εισόδημα από μια μέση κατάσταση και πάνω, μικρομεσαία θα έλεγα για να είμαι και ειλικρινής απόλυτα, όπου υπέστησαν μια δυσανάλογη επιβάρυνση. Αυτή η επιβάρυνση βεβαίως ήταν μια αναγκαία θυσία όλο αυτό το διάστημα που έβαλαν πλάτη αυτοί προκειμένου να περισσωθούν οι συντάξεις, προκειμένου να εξυγιανθεί το ασφαλιστικό μας σύστημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύνταξη, η χαμηλότερη σύνταξη στον κάθε Έλληνα πολίτη και να βγούμε από την κρίση. Και σήμερα, με την πρώτη ευκαιρία, με το που έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα, ερχόμαστε και αυτή την μερική, αν θέλετε, αδυναμία του συστήματος αυτού, την αδικία δηλαδή σε μεσαίες κατηγορίες πολιτών, να την αποκαταστήσουμε. Και βεβαίως με αυτή την αποκατάσταση έχουμε αυτό το κατόρθωμα το οποίο σας εξήγησα πιο πριν. Μόλις 3 χρόνια μετά τη στιγμή της πλήρους κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος, κατορθώνουμε να έχουμε πια ένα πλεονασματικό ασφαλιστικό σύστημα, μακροπρόθεσμα βιώσιμο, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα δικαιότερο από αυτό που είχαμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Θέλω όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ πέραν της μείωσης των εισφορών και σε μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μου διαμορφώνουν ένα συνολικότερο πλαίσιο για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και για την, αν θέλετε, διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την ανάδειξη της εργασίας και του δικαιώματος στην εργασία στον τόπο μας.
Αναφέρθηκα πιο πριν στη μείωση της ανεργίας. Όμως, κατά την άποψή μου, μεγάλη σημασία έχει και το γεγονός ότι τα τρία τελευταία χρόνια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και βεβαίως και όλο το προσωπικό, όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Υπουργείο Εργασίας έχουν κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια για να καταπολεμήσουν χρόνιες μεγάλες παθογένειες που αφορούν το καθεστώς και το μοντέλο της εργασίας στον τόπο μας. Και αναφέρομαι ειδικότερα στην αδήλωτη εργασία και στην καταπολέμησή της. Από 19% που ήταν το 2014, μειώθηκε στο 12% σήμερα. Και αυτό οφείλεται στο ότι ενισχύθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, τόσο με προσωπικό, όσο και μέσω της ίδρυσης νέων τμήματων, αλλά και θεσμικής του θωράκισης και ξεκίνησε εν μέσω προγραμμάτων μια δύσκολη προσπάθεια, η οποία συνεχίζεται με το παρόν νομοσχέδιο, που βεβαίως όμως οφείλεται και στην πολιτική βούληση να ενισχυθεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και να μην λειτουργεί ως ένα σώμα που κάνει κρυφές συμφωνίες και διακανονισμούς με μεγαλοεργοδότες πίσω από την πλάτη των εργαζόμενων, γιατί αυτό γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Να αναφερθώ επίσης στις προσπάθειες που κάνουμε για τη συνολική ρύθμιση της αγοράς εργασίας μέσω της επαναφοράς των βασικών αρχών, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα ήδη μέσα σε μόλις 3 μήνες μετά το τέλος των μνημονίων να έχουν επεκταθεί 10 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και σχεδόν 200.000 εργαζόμενοι να βλέπουν σημαντική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους ήδη. Και βεβαίως να αναφερθώ και στις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στους χώρους εργασίας μέσω μιας σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων που φέρνουμε στη Βουλή τα τελευταία χρόνια και θωρακίζουν τους εργαζόμενους και τους ασφαλισμένους. Ενώ ακόμα μεγαλύτερη όθηση στην βελτίωση της εργασίας αλλά και του ασφαλιστικού συστήματος στον τόπο είναι και όσα σχεδιάζουμε για τις αρχές του 2019 σε ό,τι αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του επέσχυντου υποκατώτατου μισθού. Ενός μισθού που, να θυμίσω, το 2012 κατακριμνίστηκε μέσα σε μία νύχτα κατά 22% και κατά 32% για τους νέους ανθρώπους και από τότε παραμένει καθυλωμένος μέχρι σήμερα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τα αποτελέσματα της στρατηγικής μας. Γι' αυτό και σήμερα έντιμα και καθαρά μπορούμε να λέμε στον ελληνικό λαό ότι οι θυσίες που έκανε αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Γι' αυτό και σήμερα έντιμα και καθαρά λέμε στον ελληνικό λαό αυτά που δίνουμε πίσω ως ανταποδοτικότητα των θυσιών που έκανε για να μπορούμε σήμερα εμείς να λέμε ότι πετύχαμε και βγαίνουμε από την κρίση, δεν είναι παροχές. Δεν είναι τσοβόλαδο στα όλα, όπως λέτε. Αλλά είναι το γεγονός ότι μπορούμε πια να δρέπουμε τους καρπούς ενός συντονισμένου σχεδίου και μιας δύσκολης προσπάθειας που κάναμε αυτά τα 3 χρόνια. Βέβαια, μας έχετε μπερδέψει, είναι αλήθεια. Μια μας λέτε ότι φέρνουμε 4ο μνημόνιο, την άλλη μας λέτε τσοβόλα δώστα όλα, στο τέλος τα ψηφίζετε και αυτά που είναι τα δώστα όλα. Μάλλον ο κύριος Τσοβόλας θα πρέπει να είναι ευτυχισμένος αυτές τις μέρες, διότι χαίρει οικουμενικής αποδοχής. Αυτό φαίνεται. Αλλά επιτρέψτε μου, μιας και δεν θα υπάρξουν πολλά μέσα ενημέρωσης που θα, με τον ίδιο τρόπο που επιχείρησαν να κατατρομοκρατήσουν τον ελληνικό λαό, να του πούνε τώρα τι ωφελήματα θα έχει από αυτές τις παρεμβάσεις και από το γεγονός ότι βγήκαμε από το μνημόνια, να σας πω 2-3 παραδείγματα και να καταθέσω και τους σχετικούς πίνακες για να τους μελετήσετε καλύτερα. Και το νομοσχέδιο λοιπόν που καταθέτουμε σήμερα αποκαθιστώνται αδικίες, αλλά αφήστε με να δώσω 2 παραδείγματα. Ένας αγρότης με εισόδημα 10.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώσει από 1η-1η του 19 600 ευρώ λιγότερα από το προβλεπόμενο για το έτος ποσό που θα έδινε στις φορές στην εισφορά κύρια σύνταξης. Δηλαδή θα έχουμε μία
για τον αγρότη στις εισφορές του. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που βγάζει 12.000 ευρώ το χρόνο θα έχει ετήσια μείωση κατά 800 ευρώ για την εισφορά κύριας σύνταξης, δηλαδή 33% μείωση. Ένας γιατρός με μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ θα έχει μείωση της ετήσιας συνολικής εισφοράς, δηλαδή κύρια σύνταξη και εφάπαξ, 1.270 ευρώ το χρόνο, πάλι 33%. Ένας μηχανικός που βγάζει 1.600 ευρώ το μήνα θα δει ετήσια μείωση 1.400 ευρώ της συνολικής εισφοράς για κύρια σύνταξη και εφάπαξ, δηλαδή επίσης 33%. Και αν εξαιρέσουμε τον αγρότη, αναφέρθηκα σε κατηγορίες και εισοδήματα μεσαίας διαστρωμάτωσης, για να τελειώσει και αυτή η ιδεολειπτική σας διαρκής αναφορά ότι εμείς τάχα το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να διαλύσουμε τη μεσαία τάξη. Εσείς τη διαλύσατε τη μεσαία τάξη, εμείς ερχόμαστε να την αποκαταστήσουμε. Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πόσες φορές αλήθεια έχετε μιλήσει το τελευταίο διάστημα για τέταρτο μνημόνιο? Θα είναι ένα ενδιαφέρον να καταγράψουμε πόσες φορές έχει πει ο κ. Μητσοτάκης ότι έρχεται τώρα το μνημόνιο. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον για τα σποτάκια των εκλογών του Οκτώβρη του 19 αυτό. Να καταγράψουμε πόσες φορές έχει πει ότι έρχεται τώρα το μνημόνιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επενδύσατε στην καταστροφολογία. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Είχατε πει ότι δεν θα βγουν οι αξιολογήσεις. Είχατε πει ότι δεν θα καταφέρουμε να πιάσουμε πλεονάσματα. Είχατε πει ότι θα ενεργοποιηθεί ο περίφημος κόφτης για τις συντάξεις. Δεν ενεργοποιήθηκε, τώρα εσείς τον φέρνετε στη συνταγματική μεταρρύθμιση. Είχατε πει όταν μας ανάγκασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πάμε σε αυτόν τον παραλογισμό της συνομοθέτησης 1% θετικά, 1% αρνητικά μέτρα, μέτρα και αντίμετρα, είχατε πει ότι δεν υπάρχουν αντίμετρα, υπάρχουν μόνο μέτρα. Τώρα βρίσκεστε στη δυσάρεστη θέση να βλέπετε ότι το αντίθετο συμβαίνει. Δεν έρχονται μέτρα, αλλά έρχονται αντίμετρα. Αναρωτιέμαι πόσο πολύ, πόσο περισσότερο μπορεί κανείς να αστοχήσει στις πολιτικές του προβλέψεις και στις πολιτικές του τοποθετήσεις. Δεν πιστεύω να υπάρχει στην ιστορία, τη μεταπολιτευτική τουλάχιστον, που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, άλλος πολιτικός αρχηγός, εκτός του κυρίου Μητσοτάκη, του Κυριάκου, που να έχει πέσει τόσες πολλές φορές έξω στις εκτιμήσεις και στις προβλέψεις του και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως, αυτό που παρακολουθώ είναι ότι δεν έχετε τουλάχιστον την ευθυξία να πείτε: εν πάση περιπτώσει, κάναμε λάθος, αδελφέ. Κάναμε λάθος εκτιμήσεις. Διαρκώς συνεχίζετε να επενδύετε στην καταστροφή και στην άρνηση. Δεν έχετε κάτι θετικό να αντιπροτείνετε. Και βεβαίως δεν είναι εύκολο να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Δεν έγιναν πριν από πολλά χρόνια. Τον Ιούλη, πριν από 3 μήνες, ήταν σε αυτή εδώ τη Βουλή. Όταν είχε έρθει ο Επίτροπος Μοσκοβισή και εσείς τον πήρατε από τα μούτρα. Τον πετροβολήσατε. Γιατί τόλμησε μέσα στην αίθουσα της Γερουσίας, δεν βλέπω τον κύριο Χατζηδάκη, δεν είναι εδώ σήμερα, να πει ο άνθρωπος ότι το μέτρο της περικοπής των συντάξεων το επέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν, δεν είναι αναγκαίο και μπορούμε να το ξαναδούμε αν η ελληνική οικονομία πιάνει τους στόχους. Τι θέλει να το πει αυτό? Τι κομματάρχη του ΣΥΡΙΖΑ τον είπατε? Τι αν μας λέει ότι οι συμφωνίες μπορούν να ακυρώνονται, τότε να το πει καθαρά, του λέγε μέσα ο κ. Κατζηδάκης, συνεδρίαση. Αργότερα ο κ. Μητσοτάκης με δημόσια δήλωσή του ζήτησε να είναι πιο προσεκτικός ο κύριος Επίτροπος στις τοποθετήσεις του. Γιατί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κοπούν οι συντάξεις. Θέλετε να τα ξεχάσουμε όλα αυτά? Αλλά δεν είναι εύκολο να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Γιατί όμως τα υπενθυμίζω εγώ, λέξη προς λέξη? Γιατί θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συλλογιστούμε για ποιο λόγο αυτή η αντίδραση
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα στο θέμα των συντάξεων. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο λόγος είναι ότι έχουν μια μοχθηρή απέναντι στο συνταξιούχο και θέλαν πραγματικά να κοπούν οι συντάξεις. Αλλά γιατί μέσω αυτής της μεγάλης επιτυχίας της κυβέρνησης, που στο τέλος είναι επιτυχία της Ελλάδας και είναι επιτυχία του ελληνικού λαού, το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας καταστρέφεται ολοσχερός. Και πλέον δεν υπάρχει αφήγημα ούτε για τέταρτο μνημόνιο, αλλά ούτε και για εναλλακτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για προοπτική μείωση των φόρων, διότι εμείς ό,τι είπαμε στη ΔΕΘ και ότι υπάρχει περιθώριο μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο που βρίσκεται η ελληνική οικονομία να προχωρήσουμε, το προχωράμε. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν είναι να αισθάνεστε καλύτερα όταν θα ψηφίζετε αυτά τα μέτρα που φέρνουμε, τις ελαφρύνσεις, τα οποία βεβαίως τα λέτε παροχές, αλλά τα ψηφίζετε, μήπως να τα βαφτίσουμε με δική μας πρωτοβουλία μέτρα του τετάρτου μνημονίου. Μέτρα του δικού μας μνημονίου. Μόνο που η διαφορά αυτών των μέτρων που θα ψηφίζετε ένα προς ένα με τα άλλα μνημονιακά μέτρα είναι ότι τα προηγούμενα μνημόνια ήταν μνημόνια με τους δανειστές. Αυτό το μνημόνιο που φέρνουμε εμείς είναι μνημόνιο με το λαό. Γιατί αφορά τις ανάγκες του, αφορά την προοπτική του, αφορά τη στήριξή του για ένα καλύτερο αύριο. Το δικό μας λοιπόν τέταρτο μνημόνιο, το μνημόνιο με το λαό, θα μας δεσμεύει από εδώ και στο εξής. Για να συνεχίσουμε στην προσπάθεια μείωσης ανεργίας. Για να συνεχίσουμε στην προσπάθεια να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε δίκαιη ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση. Για να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος. Για να ελαφρύνουμε ακόμα περισσότερο και με βάση τις δυνατότητές μας τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Για να στηρίξουμε όσο μπορούμε τους συνταξιούχους. Για να δώσουμε δουλειές στις νέες και στους νέους. Και κυρίως αυτό το μνημόνιο με το λαό θα μας θυμίζει ότι πρέπει να κάνουμε διαρκώς ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ ο τόπος σε αυτές τις καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας και στις συνταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό λοιπόν λέει το δικό μας μνημόνιο, το μνημόνιο με το λαό. Και αυτό το μνημόνιο με το λαό θα το επικυρώσουμε το φθινόπωρο του 2019 με την ανανέωση της λαϊκής εντολής για να πάμε ακόμα πιο μπροστά.